Λοιπόν, και από τα παραλιακά θες να πάμε στα ορεινά. Αλλά μένουμε στα ανατολικά. Θα μείνουμε στα ανατολικά. Το Λασίθι έχει την τιμητική του σήμερα, αλλά θα πάμε λίγο πιο ψηλά, στα ορεινά, εκεί που μας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε μέχρι Οροπέδιο. Για πάμε. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Θανασάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Αμέρικα. Καλησπέρα στην Ελλάδα. Τι κάνετε, πώς είναι σήμερα το Οροπέδιο Λασιθίου? Μια χαρά είναι. Καλή ημέρα. Καλό είναι, πάντα είναι καλό το Οροπέδιο Λασιθίου. Καλά, πάντοτε είναι όμορφο το Οροπέδιο. Και τι, τώρα θα έχετε και τελεφερίκ? Ναι, είμαστε και για τελεφερίκ. Α, μαζί με όλα τα υπόλοιπα θα έχουμε και τελεφερίκ. Μια χαρά. Λοιπόν, το τρίμερο που ήταν εδώ η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, είδαμε ότι ανέβηκε και στο Οροπέδιο, συζητήσατε για το δικτύο φυσικά και έχουμε εξελίξει, σωστά? Δεν ανέβηκε στο Οροπέδιο, κυρία Μέρη. Στο Ηράκλειο βρεθήκαμε την κυρία Μενδώνη. Έχασε. Αυτή έχασε. Αυτή έχασε. Θα έρθει όμως. Περιμένουμε. Α, σας το είπε. Το επόμενο μας προσφέρει και πώς θα έρθει, ναι. Τι σας είπε τώρα, για πείτε μας, για τα έργα εκεί που σχεδιάζεται στο δικτύο, Δημάρχε. Κοιτάξτε, εμείς βρεθήκαμε στην περιφέρεια και υπογράψαμε τις προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου, της περιφέρειας, του Δήμου Οροπεδίου Λαστίου και της εταιρείας της Δέδαλος, της περιφέρειας της εταιρείας, όσον αφορά, γιατί αφορά το δικτύο ΝΑΔΟ. Αυτή ήταν ο λόγος της συνάντησής μας στην περιφέρεια Ηρακλείου. Τώρα, εκεί, Δήμαρχε, μιλάμε ουσιαστικά, καλά είναι πολύπλευρο τώρα το έργο, αλλά μιλάμε για ένα ναυατόριο που θα παίρνει τους ανθρώπους από την πλατεία της Ευρώπης στο ψυχρό και θα τους ανεβάζει στο δικτύο άντρο, σωστά? Ναι, το ναυατόριο από εκεί θα ξεκινά, από την πλατεία Ευρώπης, από το Ξενία συγκεκριμένα, δίπλα από το Ξενία, και θα ανεβαίνει στο δικτύο άντρο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, διότι το έργο είναι 15.300.000 ευρώ. Ναι. Θα γίνει και η ανάπλαση της πλατείας, η ανάπλαση των μονοπαθιών. Θα γίνουν νέες θέσεις πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα. Θα γίνουν βραχοστερεώσεις εσωτερικά και εξωτερικά του σπηλαίου και ο φωτισμός μέσα στο σπηλαίο θα βελτιωθεί. Πολύ είναι σημαντικό είναι αυτό, κύριε Αθανασάκη, ναι, γιατί ο φωτισμός χρειάζεται βελτίωση. Ναι. Και εσύ είναι και, η σήμανση προς το δικτύο χρειάζεται βελτίωση. Αυτό δεν είναι μέσα στο μελέτη, αλλά εντάξει, σιγά σιγά θα το φτιάξουμε. Τώρα μιλάμε για ένα έργο, είπατε, Δήμαρχε, 15 εκατομμύρια ευρώ. 15.300.000 ευρώ. Αλλά είναι σπασμένο κάπως σε διαφορετικές συμβάσεις. Ναι, διότι το έργο είναι μεγάλο. Εμείς, σαν νέα δημοτική αρχή, καλεστήκαμε στις 17 Ιανουαρίου από την κυρία Υπουργός στο Υπουργείο σε σύσκεψη που αφορούσε αυτό το έργο, η σύσκεψη. Και εμείς ο Δήμος ανάλαβε να δημοπρατήσει τις βραχοστερεώσεις εξωτερικά του σπηλαίου και να αναθέσει τις μελέτες εσωτερικά του σπηλαίου που αφορούν τις βραχοστερεώσεις εσωτερικά του σπηλαίου και το φωτισμό που είπα προηγουμένως. Αυτό αναλάβαμε εμείς ο Δήμος, τα υπόλοιπα τα έχουμε σπάσει σε κομμάτια για να το προλάβουμε, διότι... Α, για πείτε μας, κύριε Θανασάκη, έχουμε καθυστέρηση, υπάρχει ανησυχία, τι σας είπε και ο Υπουργός? Ναι, στις 17 πήγαμε απάνω, ήταν οριακά το έργο να πενταχτεί. Και τώρα δουλεύουμε καθημερινά για να το προλάβουμε. Είναι στα όρια του είναι το έργο. Στο κόκκινο δηλαδή η αγωνία. περίπου. Ταμείο ανάκαμψης. Κάθε μέρα πάντως εμείς ασχολούμαστε με το έργο. Θέμε να είμαστε και πρέπει να είμαστε και πιστεύω ότι θα είμαστε στα χρονοδιαγράμματα μας συνεπείς. Ναι. Εμείς αδήμως και όλοι οι υπόλοιποι φορείς. Δουλεύουμε πάντως εντατικά και ελπίζω να πούμε ότι θα πάει καλά η δουλειά να προλάβουμε το έργο να ολοκληρωθεί. Πάντως αυτό το αναβατόριο ή τελεφερίκ, πείτε το όπως θέλει, θα είναι και μια τραξιόν, Δήμαρχε. Εντάξει, θα εξυπηρετεί συγκεκριμένα άτομα, έτσι. Δηλαδή ανθρώπους που έχουν μια κινητική δυσκολία, αλλά είναι και μια τραξιόν, ναι, όπως και να το κάνουμε. Ναι, θα εξυπηρετεί ηλικιακά πάνω από 65, θα έγκυε γυναίκες με τα παιδιά, τα μωρά. Ναι. Και φυσικά άτομα με αναπηρία που θέλουν να. Ναι, πρώτα είπαμε τα άτομα με αναπηρία. Βεβαίως, γιατί και τα σπηλιά μας, όλα τα αξιοθέατα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους. Αυτό είναι το... Δικαίωμα, είναι δικαίωμα, πολύ το δικαίωμα. Ακριβώς. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είστε ευχαριστημένοι στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου από τα όσα
συζητήσατε και εξασφαλίσατε στη συνάντηση με την κυρία Μενδώνη, σωστά? Ναι, είμαστε και ευχαριστημένοι και κουρασμένοι. Α, και κουρασμένοι. Και κουρασμένοι. Τώρα, εμείς, εκτός από το κομμάτι του δικταίου άνδρου, βεβαίως, και όλων των έργων που είναι σε εξέλιξη, το οροπέδιο έχει και άλλα θέματα. Ένα από αυτά είναι και το νερό. Εμείς δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Τι γίνεται? Δεν έχει πολύ φέτος νερό και θα δεινοπαθήσουμε άπαντες? Εμείς έχουμε πρόβλημα στην ίδρυυση. Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλημα, είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Κάποια διαμερίσματα εδώ στο Δήμο το δικό μας μπορώ να σας πω, σας καταθέσω, επίσημα τα καταθέτω, ότι ανά τρεις μέρες έχουν νερό στα ντεπόζιτά τους οι ανθρώποι. Άλιστα. Ανά τρεις μέρες. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με την ίδρυυση. Εμείς θα δούμε πώς θα τώρα αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα, τελειώνοντας το επίγον, το κατεπήγον που είναι το τελεφερίκ, να ασχοληθούμε με την ίδρυυση. Να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, που μπορούμε, έχουμε κάποιες... Τώρα, Δήμαρχε, είναι κομματάκι παράξενο το οροπέδιο ουσιαστικά. Είναι η περιοχή, ναι, που τροφοδοτεί, γεμίζει το φράγμα από σελέμι, από το οποίο παίρνουν νερό τρεις δήμοι. Αλλά την ίδια ώρα το οροπέδιο να μην έχει νερό για τις δικές του ανάγκες, είναι κομματάκι παράξενο, Δήμαρχε. Δυστυχώς, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Σε μια αδικία, θα έλεγα, ναι. Άρα χρειάζεται έργα, χρειάζεται και νέες λιμνοδεξαμενές, προφανώς. Ο στόχος μας, αλλά είναι μακροχρόνιος, είναι αυτός. Mm-hmm. Να κάνουμε μια λιμνοδεξαμενή αποκλειστικά για την ίδρυυση, που να αποκατασταθεί μια για πάντα η ίδρυυση του οροπεδίου Λαστείου. Αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι μακροχρόνιο έργο. Τώρα, στην παρούσα φάση, θα κοιτάξουμε όσο μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στα δημοτικά διαμερίσματα. Μάλιστα. Πάντως τώρα, ο Δήμος Οροπεδίου, αν αποκτήσει το τελεφερίκ και αν, δεν ξέρω, κάποια στιγμή, Δήμαρχε, προχωρήσει και το άλλο έργο εκεί με τη σύραγγα από την Κερά, θα είστε η ατραξιόν εις διπλούν για την Κρήτη. Δύσκολα, δύσκολο. Δύσκολο το βλέπετε. Ναι, δύσκολο, θέλει μεγάλη προσπάθεια. Εμείς λέμε για τη σύραγγα στα αεροδρόμιο, mm-hmm, για να συνδεθούμε με τα αεροδρόμια. Εγώ, όταν δήμαρχος, προτείνω αυτή τη λύση. Μπρος αεροδρόμιο, το Καστέλι. Προς τα αεροδρόμια. Mm-hmm. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πάντως έτσι. Την προσπάθεια πάντως θα την κάνουμε. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Και, ναι, ό,τι μπορούμε, όσο μπορούμε, θα το δουλέψουμε. Πάντως έτσι κι αλλιώς το οροπέδιο Λασιθίου είναι προορισμός και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Και έχετε σκοπό, ας πούμε, να γίνουν και κινήσεις, ίσως που να γίνει ακόμα περισσότερο επισκέψιμος, να γίνει ακόμα πιο ελκυστικός? Ναι, βεβαίως έχουμε σκοπούς στους σχεδιασμούς μας. Θα κοιτάζουμε να φτιάξουμε ένα αιωλικό πάρκο με τον παραδοσιακό ανεμόμυλο, τον ανεκτικό ανεμόμυλο. Ναι. Διότι αυτό είναι και η ταυτότητα του οροπεδίου Λαστείου. Σωστά. Αυτός είναι και ο λόγος της προβολής, ένας λόγος που προβάλλεται το οροπεδίου Λαστείου είναι ο ανεμόμυλος. Και θεωρούμε ότι είναι κρίμα για τον επισκέπτη να έρθετε, ας πούμε, να δει αυτό το πάρκο και να μην υπάρχει. Uh-huh. Πρέπει να το φτιάξουμε, έστω με μικρό, με πιο λίγο βέβαια αριθμό, 200, 300, 500, ανάλογα ανεμόμυλους, αλλά πρέπει να το φτιάξουμε. Και έχει βρεθεί η θέση? Ναι, έχουμε βρει, ξέρουμε που θα στοχεύσουμε. Έχω έρθει σε επαφή με τις δύο προέδρους εμπλεκόμενες σε αυτό το σημείο των τοπικών κοινοτήτων εκεί, γιατί και αυτοί πρέπει να δουλέψουν, να βρουν τις ιδιοκτήτες, να παραχωρήσουν το πηγάδι. Υπάρχει μια διαδικασία, δεν είναι εύκολο. Δεν μας λέτε τώρα, Δημάρχη, ο χειμώνας φέτος εύκολος ήταν για εσάς για το οροπέδιο? Δεν είχατε και πολλά τερχάματα και σε πολιτική προστασία? Ούτε με τους δρόμους, ούτε δεν είχατε πλημμυρικά φαινόμενα πολλά. Εντάξει, έβγαλε τουλάχιστον το νερό που έβγαλε και ας λέμε δόξα τω Θεώ. Καλά ήταν να είχε παραπάνω βροχοπτώσεις ή ακόμη και χιόνια. Δεν έχουνε, δεν ήρθανε. Δεν ήρθαν αυτά, δεν ήρθαμε κι εμείς, κύριε Δήμαρχε, αλλά δεν πειράζει, επιφυλασσόμεθα. Ελάτε και χωρίς τα χιόνια, δεν είναι απαραίτητο να κάνει. Εννοείται αυτό. Βέβαια, το οροπέδιο είναι πάντοτε όμορφα, είτε με χιόνι είτε χωρίς. Δεν το συζητάω. Την έχει την ομορφιά του χειμώνα καλοκαίρι. Έτσι, σωστά, σωστά. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχη.